Οι εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός ξεκινάνε τις 17 Απριλίου. Περιλαμβάνουν εικαστικές εκθέσεις, θεατρικά δρόμενα, μουσικές παραστάσεις. Μία από αυτές είναι η παράσταση στην οποία θα συμμετάσχουμε εμείς. Είναι η απόδοση του έργου «Η λειτουργία του Ορφέα», το οποίο μας το εμπιστεύτηκε ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο κ. Γιάννης Μαρκόπουλος, και θα το παρουσιάσουμε στην αυλαία της έναρξης των μουσικών εκδηλώσεων, μέσα σε ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι ο περιβάλλοντας χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας. 21 μετά του μηνός θα γίνει η τελετή αφής του Ολυμπιακού Φωτός, που είναι το επιστέγασμα όλων των εκδηλώσεων. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει 7 μέρες στη χώρα μας για να παραδοθεί στη συνέχεια στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, στην Επιτροπή των, που θα έρθει από τη Βραζιλία για να παραλάβει η Τυφλόγα για να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες και μέσα από αυτό το πλαίσιο να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι η ειρήνη και η συμφιλίωση των λαών. Μαζί μας το Σαββατοκύριακο έχουμε δύο συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου, την πιανίστα την κυρία Μαριλίνα Τζελέπη και τον μαέστρο κύριο Νίκο Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει αναλάβει την επισκόπηση των προετοιμασιών μας και είναι υπεύθυνος έναντι του συνθέτη για το πώς προοδεύει η χοροδία και πώς αφομοιώνει το έργο. Είναι η τρίτη φορά ουσιαστικά που συνεργαζόμαστε με τον συνθέτη, τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Η πρώτη ήταν στις 23 Σεπτέμβρη εδώ στην Τρίπολη, στον εορτασμό της Άλωσης. Πριν από ένα μήνα περίπου, στις 23 Μάρτη, μας κάλεσαν στην Καλαμάτα. Ο συνθέτης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της χοροδίας και μας έδωσε τη λειτουργία, ο οποίος ο ίδιος χαριτολογώντας είπε ότι η λειτουργία του Ορφέα θα την τραγουδήσει η χοροδία του Ορφέα. Ένα έργο που, όπως μας είπε και η συνεργάτης του, η Μαριλίνα, το αγαπάει ιδιαίτερα. Για μας ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί ήταν και σύντομο το χρονικό διάστημα. Εδώ, επί τη ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χοροδούς του Ορφέα, γιατί πραγματικά έχουν καταβάλει και υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά και μεγάλο κόπο. Φανταστείτε πρόβες 2 ώρες καθημερινές. Εάν αναλογιστούμε ότι δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές. Είναι απλοί άνθρωποι της πόλης μας, εργαζόμενοι, που έχουν δώσει τα πάντα ώστε να είναι συνεπείς σε αυτό που τους δόθηκε. Ο συνθέτης το εμπιστεύτηκε στην εξαιρετική χοροδία Ορφέας Τρίπολης, με την οποία είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη χοροδία επίσης για όλη την προσπάθεια που καταβάλουν και για την ποιότητα που έχουν ως μουσική και ως χοροδί. Και να πούμε επίσης ότι στη συναυλία, εκτός από τη λειτουργία του Ορφέα, στο δεύτερο μέρος η χοροδία θα συμμετάσχει σε τραγούδια του συνθέτη, τα οποία θα παρουσιαστούν με τον Λάκη Χαλκιά, τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, που είναι συνεργάτης του συνθέτη πάρα πολλά χρόνια, και τους νέους τραγουδιστές Δάφνη Ζουρνατζή και Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Η συνεργασία του συνθέτη με τη χοροδία Ορφέας πάει λίγο πίσω, δεν είναι πολύ πρόσφατη, είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεται με την χοροδία. Την πρώτη φορά η χοροδία Ορφέας είχε παρουσιάσει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους εδώ στην Τρίπολη και τη δεύτερη φορά ξαναπαρουσίασε το ίδιο έργο πριν από λίγο καιρό στην Καλαμάτα, στις 23 Μαρτίου. Και ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε αυτό το πραγματικά εμβληματικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν μοναδικός. Και εξ αυτού του γεγονότος και της ικανοποίησης της προσωπικής που ένιωσε ο συνθέτης από την απόδοση, οδηγήθηκε στο να τους εμπιστευτεί και αυτό το έργο, το οποίο σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο που θα τραγουδήσει η χοροδία του Ορφέα από την εργογραφία του Μαρκόπουλου.